θεάτρες με την ασθενική λόγω της αρρώστιας φωνής τους καταφέρνουν στον Ιησού, ζητώντας το έλεος του Θεού. Με τη φράση «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς» δείχνουν ότι αναγνωρίζουν αφενός μεν την εξουσία του Ιησού και αφετέρου το βασιλικό μεσιανικό του αξίωμα, το οποίο του έδινε τη δύναμη να τους καθαρίσει από την ασθένεια αυτή. Ο Κύριος ανταποκρίνεται εμέσως στο αίτημά τους, δεν ζητεί την πίστη τους ως προϋπόθεση της θεραπείας τους, αλλά συγχρόνως τη δοκιμάζει αποστέλλοντάς τους στους ιερείς, οι οποίοι κατά το Λεβιτικό ήσαν αρμόδιοι να διαπιστώσουν την ίαση. Και αυτοί, εμπιστευόμενοι τον λόγο του Κυρίου, ξεκίνησαν για τους ιερείς και καθοδόν θεραπεύτηκαν. Εκαθαρίστησαν σημαίνει ότι έγιναν πάλι δεκτοί στο λαό του Θεού. Εντάχθηκαν και πάλι στο σώμα της κοινωνίας μαζί με τους συγγενείς και φίλους τους. Η θύρα δε από την οποία πέρασαν, από την κατάσταση της περιφρονήσεως και της απομονώσεως στην αδελφική σχέση και κοινωνία είναι ο Ιησούς Χριστός. Οι λεπροί απέκτησαν και πάλι την υγεία τους και ενώ θα ανέμενε κάποιος την επιστροφή τους στον Ιησού για να τον ευχαριστήσουν, η περικοπή μιλάει μόνον για έναν και συγκεκριμένα για τον αλλογενή Σαμαρίτη, ο οποίος πέφτει στα πόδια του Χριστού και τον ευχαριστεί. Ο Κύριος τότε απευθυνόμενος προς τους μαθητές θέτει ένα ερώτημα. Ουχή δέκα εκαθαρίστησαν, οι δε εννέα πού? Ούχε βρέθησαν, υποστρέψαντες δούνε δόξαν τον Θεό. Θα ήταν καλό να σταθούμε λίγο στην ερώτηση αυτή του Χριστού και να εξετάσουμε τη σημασία της. Καταρχάς αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο Κύριος δεν ομιλεί περί ευχαριστίας αλλά περί δοξολογίας του Θεού. Η αληθινή ευχαριστία του ανθρώπου βρίσκεται στη δοξολογία του Θεού και κατά την έκφραση του Οσίου Γέροντος Πατρός Παϊσίου η δοξολογία είναι χαρούμενη ευχαριστία. Είναι σκύρτημα και ξέσπασμα της ευχαριστίας. Το Χριστό, όπως φαίνεται μέσα από το Ευαγγέλιο, δεν τον απασχολούσε η τήρηση των κανόνων καλής συμπεριφοράς. Και επιπλέον ο Θεός δεν έχει ανάγκη της δικής μας ευγνωμοσύνης, ούτε η ευχαριστία των ανθρώπων προσθέτει κάτι στη δόξα Του. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η ευχαριστία εκείνο μεν το Θεό, ουδέν προστήθη συν ημάς δε οικειωτέρους αυτό κατασκευάζει. Με την ταπεινή και ευγνώμονα ευχαριστία ενωνόμαστε με τον ευεργέτη μας τον Κύριο και μπορούμε να νιώσουμε όλο το θείο του πλούτον. Ο Κύριος με το ερώτημά του αυτό ήθελε να επισημάνει την αιτία της αρρώστιας τους, ότι δηλαδή κάτω από τα σημάδια της λέπρας υπήρχε η κακή σχέση τους με τον Θεό. Ο Κύριος τους ευσπλαγνίστηκε και τους θεράπευσε, αλλά αυτοί έμειναν κλεισμένοι στον εαυτό τους, συνέχισαν τη ζωή τους εμπιστευόμενοι τις δικές τους ικανότητες και δυνάμεις και ξέχασαν τον ευεργέτη τους Θεό, εφόσον δεν αισθάνθηκαν πλέον την ανάγκη της κοινωνίας μαζί Του. Έτσι, μολονότι είδαν τη χάρη του Θεού να ενεργεί πάνω στα σώματά τους, η καρδιά τους παρέμεινε στην ίδια θέση που ήταν πριν αρρωστήσει. Αντίθετα, ο Σαμαρίτης λεπρός, παρά την διαφορετικότητά του από πλευράς καταγωγής και θρησκευτικών πεπιθήσεων, παρουσιάζεται να διαφυλάττει στη πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής του την εσωτερική του υγεία. Γι' αυτό ήταν ο μόνος που αντελήφθηκε τη σημασία της ασθένειας στη ζωή του και της συνάντησής του με τον Ιησού Χριστό. Και η ευγνώμων επιστροφή του δηλώνει την αποκατάσταση της σχέσεώς του με τον Ιησού Χριστό. Αγαπητοί αδελφοί, όλοι οι λεπροί είχαν πίστη, αλλά η πίστη των εννέα ήταν ελλιπής. Ήταν χωρίς αγάπη και ευγνωμοσύνη. Όλοι θεραπεύτηκαν, αλλά δεν σώθηκαν όλοι, διότι σωτηρία σημαίνει μεταμόρφωση ψυχής και σώματος. Σώθηκε αυτός
που είχε συνδυάσει την πίστη με την δοξολογία του Θεού. Ας ζούμε με ευγνωμοσύνη στο Θεό και στους αδελφούς μας και ας είναι πάντα στο στόμα μας η δοξολογία των Αγίων. Δόξα το Θεό πάντων ένεκα. Αμήν.